Το τεχνικό πρόγραμμα που έφερε για έγκριση χθες η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο καταψηφίστηκε από τον επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης. Ο ίδιος το χαρακτήρισε χωρίς κανέναν αναπτυξιακό προσανατολισμό και φτωχό. Στο τεχνικό πρόγραμμα, ως συνήθως, τελευταία στιγμή παραμονές των γιορτών έρχεται για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και δυστυχώς για άλλη μια χρονιά είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο δεν έχει κανένα αναπτυξιακό προσανατολισμό, κανένα αναπτυξιακό χαρακτηριστικό, αφού λείπουν παντελώς τα έργα τα οποία θα σηματοδοτούσαν μια τέτοια πορεία. Δεύτερον, ένα τεχνικό πρόγραμμα στο οποίο λείπουν παντελώς τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ και τα οποία αυξάνουν την πίτα, αυξάνουν τις επενδύσεις ή τα λεφτά από τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν στο Δήμο μας. Τρίτον, το τεχνικό μας πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί καταγραφή επιθυμιών, εξυπηρετήσεων και αναγκών, τα οποία τα εντάσσει για χρηματοδότηση όλα, μα όλα, στον τοπικό πόρο ανάπτυξης. Ο κ. Μαλούτας υπογράμμισε έντονα και σχολίασε δυσμενώς πως όλα τα έργα χρηματοδοτούνται από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης, γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα η δημοτική κίνηση τα προηγούμενα χρόνια υπερασπίζονταν. Ένα τοπικό πόρο ανάπτυξης που ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος βρίσκεται στη Δημοτική Αρχή σήμερα άλλα έλεγε τα προηγούμενα χρόνια, άλλα έπρατε μηνύοντας τις δημοτικές και νομαρχιακές αρχές πριν μια 15ετία περίπου, και που ακόμα μια βασική συνιστόσα του η οικολογική κίνηση Κοζάνης μέχρι προχθές ευσχήμως καταδικάζει τον τρόπο διαχείρισης, και λέω το ευσχήμως γιατί μιλάει ότι χρειάζεται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ενώ αυτό που πρώτα και πάνω απ' όλα χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση για το τι εντάσσουμε και το τι δεν εντάσσουμε στο πρόγραμμα του τοπικού πόρου. Και βέβαια είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα το πιο φτωχό των τελευταίων 10 χρόνων, μιας και τα έργα τα οποία είχαμε κληροδοτήσει σαν προηγούμενη Δημοτική Αρχή στη νέα Δημοτική Αρχή ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα, και για το λόγο αυτό είναι το πιο φτωχό τεχνικό πρόγραμμα. Για όλους αυτούς τους λόγους και επειδή επομένως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου, στις ανάγκες της περιοχής, μια περιοχή η οποία δυστυχώς καθημερινά φθήνει, συρρυκνώνεται και μαραζώνει οικονομικά, εμείς θα το καταψηφίσουμε. Ο Γιάννης Δελιγιάννης καταψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα ενώ μίλησε για ψήφιση των νόμων, καθώς όπως δηλώνει ο Δήμος Κοζάνης δεν εισπράττει από τους ενοικιαστές του. Σήμερα εκτός από το τεχνικό πρόγραμμα έχουμε και κάποια άλλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα εκ των οποίων είναι άξιο να γίνει μνημείο αδιαφορίας και καδιαχείρισης και αψήφισης των νόμων, η οποία γίνεται εδώ και χρόνια. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρω ότι πρέπει επιτέλους ο Δήμος να αρχίσει να εισπράττει τα ενοίκια, πράγμα που δεν έχουν κάνει οι προηγούμενοι και γι' αυτό όμως τους άλλαξε ο κόσμος και έχουν έρθει οι τωρινοί, οι οποίοι έχουν επί 3,5 χρόνια αδιαφορούν, δεν εφαρμόζουν τον νόμο και έχουν φτάσει τα χρέη μόνο από έναν επιχειρηματία που θα μιλήσουμε σήμερα σε 170.000 ευρώ. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα απλά τα οικονομικά και θέλουν να μας πείσουν ότι μπορούν να κάνουν πολύπλοκα πράγματα. Να αναβαθμίσουν την πόλη την ώρα που δεν μπορούν να εισπράξουν και να εφαρμόσουν απλά τον νόμο. Και ταυτόχρονα αυξάνουν κατά 5% τα δημοτικά τέλη την ώρα που δεν διαχειρίζονται σωστά και δεν εισπράττουν τα χρήματα. Δεν μπορεί να υπάρχει καταστηματάρχης των οποίων τον επιδοτούν με 170.000 ευρώ σε 7 χρόνια και ταυτόχρονα έχει δώσει αυτά τα χρήματα και τα έχει δηλώσει στην εφορία σαν έξοδα. Έχει κερδίσει και από εκεί. Και όλα αυτά σήμερα για να έρθουμε να μιλήσουμε ότι αυτός ο επιχειρηματίας θέλει να αποχωρήσει από το μίσθωμα. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν όλοι στο Δήμο ότι πρέπει να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τους νόμους. Ο κ. Γκουτζικώστας δήλωσε πως το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης συμπράττει με τον κρατικό προϋπολογισμό που καίει τα αδύναμα στρώματα. Με τον προϋπολογισμό
του κράτους, της κυβέρνησης που σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή και προετοιμάζει νέα σφαγή στα δικαιώματα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, νεολαίας και συνταξιούχων και επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την λαϊκή οικογένεια και διευκολύνει τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που για αυτούς δίνονται κέρδη και αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητά τους. Άρα τα λεγόμενα της κυβέρνησης ότι πρόκειται για μια δίκαιη ανάπτυξη και άνοιγμα του δρόμου και βγαίνουμε στο ξέφωτο είναι ψευδέστατα και η σφαγή δυστυχώς θα συνεχιστεί.